Περίμενε. Τώρα, εδώ. Εδώ ίσως. Θα πέσει η κάμερα, δεν πειράζει. Καλώς ήρθατε στον Μπάρο Γραβενών. Καλό Μάξι. Τους ήξερα κιόλας. Κι άλλο μηχανάκι. Καλώς ήρθατε στον Μπάρο Γραβενών. Κεντρικός, κατάλαβες, γίνεται πανικός, μιλάμε από αμάξια. Και από ό,τι κατάλαβα δεν μπορώ να κάνω το βίντεο εδώ πέρα, διότι υπάρχει μία μικρή κίνηση. Η κίνηση στο κεντρικό δρόμο του πόρου ενδέχεται να είναι πάρα πολύ έντονη. Επιστροφή σε εσάς, Comedy Lab. Τι γνάμω του πουτάνε μου, είμαστε ακόμα στον αέρα! Επιστροφή σε εσάς! Όπως βλέπετε, μεγάλη κίνηση σήμερα! Να είμαι εδώ στο χωριουδάκι μου και πίσω είναι οι κόρτες μας! Είμαι από τον Μπόρο Γραβενών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Γεια σου, παππού! Μπορείς να απαντήσεις άμα θες! Γεια σου, κοπέλα μου! Μην έρχεσαι μπροστά, θα μπει στο πλάνο εδώ. Τίποτα, ένα παιδί από εδώ από το συνεργείο είναι. Εδώ είναι το κοτέτσι μας. Τώρα έχω φύγει από το πλάνο, δεν ξέρω αν φαίνομαι πουθενά. Τα γουρνάκια μας. Είχαμε και κατσίκες, αλλά δεν έχουμε πια. Οικονομική κρίση, όσο να πεις. Λοιπόν, θα σας τα δείξω όλα, εντάξει. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτό που συμβαίνει τώρα. Δίνω το κοριδάκι μου, λοιπόν. Τις βλέπετε αυτές? Η μία είναι η Παρδάλο. Ο κόκορας αυτή τη στιγμή βιάζει μία. Θέλω να το δείτε αυτό. Α, έφυγε. Έλα, ανέβα πάνω πάλι. Ανέβα πάνω πάλι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί με κοινό. Κολλείεται. Με εδώ είχαμε κάποτε γουρουνάκια. Άμα δείτε. Α, έχουμε ακόμα γουρουνάκια! Παναγία μου. Παναγία μου, τη φασαρία. Λοιπόν, ναι, παίζει να το άκουσα μόνο εγώ αυτό. Τη φασαρία. Εδώ κάποτε είχαμε κατσικούλες, αλλά τώρα έχουμε κούτσουρα. Οικονομική κρίση, τι να κάνεις. Μπορείς να κάνεις κάτι, δεν μπορείς. Αυτή είναι η αυλή μας. Μισό λεπτάκι. Δες εδώ αυλάρα. Δες εδώ αμπέλια. Καλέ σου λέω. Μεγάλος ενθουσιασμός στα πλήθη. Ποιος τυχερός θα το πάρει αυτό το κορίτσι που έχει τέτοια αυλή? Ποιος τυχερός? Να τα πάρω, παππού, τα πουλάκια. Μέσα. Α, να τα πάρω με την κάμερα. Νόμιζα να τα πάρω γενικά τα πουλάκια. Τα πουλάκια μας. Πούτα. Μόνο ο παππούς τα βλέπει. Ανά τα καλέ, όλα εδώ είναι. Πολύ. Να κάτσε να φτιάξει η κάμερα. Δύο οργανώνουν σήμερα. Έναν αγώνα ποδοσφαίρου, οι ελεύθεροι και οι παντρεμένοι του χωριού. Και ελπίζουμε να νικήσουν όποιοι θέλουν, γιατί είμαστε με όλους και ο Πόρος Γραβενών κυριαρχεί. Αυτή είναι η βρύση της πλατείας του χωριού. Ναι, αυτό. Από εκεί τρέχει το νερό. Εκεί καταλήγει το νερό. Είναι κάτι σαν μια βαθιά ανάμνηση στα παιδικά μου χρόνια. Και έχει μείνει η ανάμνηση. Πάρα πολύ όμορφη. Ήταν κάποτε, όταν ξεδιψούσαμε με το νερό που βρίσκεται εδώ μέσα. Έχω να σας πω, μέσα στη βρώμα και την πρασινάδα. Για κάποιο λόγο μας άρεσε. Έχει νεράκι μέσα. Δεν πίνει βέβαια κανένας από εδώ εκτός από τις κατσικούλες. Ναι, λογικά τώρα δεν θα με βλέπετε καθόλου. Θα βλέπετε δύο μάτια, ξέρω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, από εδώ θα σας δείξω τον πλάτανο. Εγώ ανέβαινα εδώ, μα μπορεί και να ξανανεύω. Δεν ξέρω αν μου τη δώσει. Αυτός είναι ο πλάτανος μας. Ξυστή, θα ανέβω. Μου την έδωσα. Θα ανέβω. Μπορεί να κόψαν τα κλαδιά και να μην μπορώ να ανέβω τώρα. Τώρα θα κάνουμε μια βόλτα στο υπόλοιπο χωριό που είναι 4 βήματα. Αλλά δες όμως εικονοστάσεις εδώ πέρα που έχουμε. Καλέ, πόσο γλυκούλι είναι αυτό μες στην πλατεία. Όταν ήμουν μικρή δεν το είχαμε αυτό. Το έχουμε τώρα που μεγάλωσα και δεν μπαίνω. Δεν ξέρω, φοβάμαι λίγο. Λίγο σκιάζομαι. Α, όχι, όμορφο είναι, δες τι ωραίο που είναι.
το ηλιέλαιο και το ηλαιόλαδο δίπλα. Σε περίπτωση προτίμησης ο Άγιος, άμα θέλει ηλιέλαιο ή άμα θέλει ηλαιόλαδο, ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε και κάρτα τηλέφωνο, έχω να σου πω. Δεν είχαμε όταν ήμουν εγώ μικρή, που χρησιμοποιούσαμε τα κάρτα τηλέφωνο, έχουν τώρα που δεν τα χρησιμοποιούμε. Χωριό μας είναι ένα βήμα πίσω. Από εδώ θα πάμε για το νεκροταφείο. Εγώ λέω να μην πάμε στο νεκροταφείο. Γιατί ρε παιδί μου, είναι χιουμοριστικό λίγο το βίντεο, κατάλαβες τι γίνεται. Και είναι κρίμα να πάμε στο νεκροταφείο. Θες να πάμε στον αγώνα. Πάμε στον αγώνα. Αχ, τι έχω πάρει, ναρκωτικά έχω πάρει. Τι χαρά είναι αυτή. Τελείωσε, το κόψατε. Γεια σας. Με βλέπουν να χαιρετά την κάμερα. Και τη στερημένη του χωριού. Αυτά. Λοιπόν.